Καλησπέρα παιδιά, Check Tech Now, Κώστας εδώ και σήμερα το βίντεο αυτό γίνεται για να σας ευχαριστήσω που το κανάλι έφτασε στους 5.000 subscriber, τους ξεπεράσαμε βασικά και προχωράμε χάρη στη δική σας βοήθεια, στα δικά σας subscribe, στα δικά σας like, στα σχόλιά σας, όλη την αγάπη που δείχνατε στο κανάλι. Το κανάλι αργά και σταθερά μεγαλώνει, βασικά αργά, το τελευταίο καιρό πάει σχετικά γρήγορα, μεγαλώνει και όσο πάει γίνεται όλο και πιο γνωστό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως έχετε δει, η θεματολογία είναι τεράστια σχεδόν. Έχω καλύψει πολλά πραγματάκια μέσα. Βασικά αυτό το κανάλι, επειδή πολλοί ρωτάνε τι είναι unboxing, είναι το ένα, είναι το άλλο. Αυτό το κανάλι είναι ένα κανάλι unboxing το οποίο εκφράζει εμένα. Όπως έχετε δει, ξεκίνησα, όσοι έχετε δει το κανάλι, καθαρά αμυγός τεχνολογικός με unboxing τεχνολογίας όπως πληκτρολόγια, ποντίκια κλπ. Επειδή όμως δεν έχω την οικονομική δυνατότητα να αγοράζω συνέχεια πληκτρολόγια και ποντίκια, δεν το κάνω ανάλογα με την ευκαιρία και την περίσταση, ανάλογα με τις δικές μου ανάγκες. Οπότε κάποια στιγμή πέρασα και στα eBay unboxing, πέρασα και σε άλλου είδους unboxing, πέρασα και σε βίντεο λίγο διαφορετικά όπως είναι κάποιοι προβληματισμοί που είχα. Γενικά όσοι το έχετε καταλάβει, το κανάλι είμαι εγώ αποκλειστικά. Μέχρι τώρα εκφράζω τις απόψεις μου, εκφράζω τις ιδέες μου και χαίρομαι που βρίσκω άτομα τα οποία πάνω κάτω είναι στο ίδιο μήκος κύματος με μένα και μπορούμε και συζητάμε. Προσπαθώ να καλύψω όλες τις απορίες σας, εάν μπορώ να απαντήσω, είτε στη Facebook σελίδα η οποία είναι στην περιγραφή. Όσοι θέλετε είτε να ενημερώνεστε είτε να με ρωτήσετε οτιδήποτε, απλά μπείτε, κάντε ένα like και συμμετέχετε. Απλά στείλτε ένα μήνυμα ή οτιδήποτε για να μπορείτε να ενημερώνεστε, γιατί πρώτα εκεί βγαίνουν τα, όσοι δεν με ακολουθείτε στο YouTube, εκεί βγαίνουν τα βίντεο μόλις τα ανεβάσω απευθείας στο YouTube, το κοινοποιώ εκεί. Σας ευχαριστώ και πάλι. Το σημερινό βίντεο έλεγα να το κάνω μόνο unboxing, η λανθάνουσα γλώσσα. Να το κάνω μόνο για ευχαριστία, αλλά θα ήταν βαρετό. Οπότε ήρθε ένα fan mail, το οποίο είναι τεράστιο fan mail. Έχει έρθει αυτό εδώ, δεν ξέρω αν τα βλέπετε. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι δέματα από παιδιά τα οποία βλέπουν το κανάλι, το παρακολουθούν και μου έστειλαν κάποια πράγματα για να τα δείξω, για να τα δω και εγώ και να τα κρατήσω. Μεγάλα είναι, πλάκα. Και πάμε να τα δούμε μαζί. Πάμε να δούμε το πρώτο πακέτο τι είναι. Το πλάνο είναι διαφορετικό, είπα να σας τα αλλάξω λίγο για να έχετε μια καλύτερη εικόνα, μια και τα πακέτα είναι μεγάλα. Πάμε να δούμε τι έχει μέσα το πρώτο πακέτο. Έρχεται από τον Τόσκα Χρήστο, το παιδί είναι από τον Ναύπλιο. Έχουμε γυρίσει και ένα βιντεάκι μαζί, ένα unboxing ειδικό, το οποίο κάποια στιγμή θα το δείτε. Το έχω καθυστερήσει, απλά πρέπει να τελειώσω κάποια βίντεο που έχω στα υπόψη να κάνω και θα το δείτε και αυτό. Γενικά έχω πάρα πολύ υλικό το οποίο πρέπει να σας το δείξω, απλά αν σας τα βγάζω κάθε μέρα στο τέλος θα βαρεθείτε, οπότε αναγκαστικά το πάω λίγο λαό. Πάμε να δούμε τι έχει μέσα. Αυτό εδώ είναι. Το πετάξω. Καλά πήγε. Και πάμε να δούμε τι έχει μέσα το πακέτο. Πάνω κάτω με έχει ενημερώσει τι θα δούμε σε αυτό το πακέτο, το οποίο παρά είναι καλά σφραγισμένο. Αυτό είναι από Gearbest, νομίζω. Η θήκη τουλάχιστον. Εντάξει βρε Χρήστο, είπαμε να το τυλίξεις, αλλά παιδί. Είναι αρκετά σφραγισμένο. Πιο πολύ σφραγισμένο πεθαίνεις. Και μέσα είναι ακόμα πιο πολύ σφραγισμένο. Γιατί? Ο παιδεμός ενός unboxer. Πώς να τον τυραννίσεις? Να έχει και τώρα και τίποτα και να το σπάσω έτσι μέσα στο strangle για να το ανοίξω. Άνοιξε. Λοιπόν, αυτό είναι, κουνήθηκε και η κάμερα, να τη φέρω λίγο πιο κοντά. Ας τα δούμε ένα-ένα. Πρώτο πράγμα, ένας αντάπτορας
3,5 σε 2,5. Αυτό εδώ είναι. Δεν ήξερα καν ότι υπάρχουν 2,5 adapters, 3,5 σε 2,5. Βασικά, τι τσακ βάζεις στα 2,5 εδώ πάνω. Περίεργο. Δεν το έχω ξαναδεί πραγματικά. Λοιπόν, το επόμενο είναι αυτό εδώ. Είναι μια θήκη με κασέτες, δισκάκια για PSP. Να τα ανοίξω. Εντάξει, δεν είναι και τρομερά δύσκολο. Έχει μέσα μια ταινία 300. FIFA 2008. Grand Theft Auto Liberty City Stories. Και Grand Theft Auto Vice City Stories. Ένα από τα δύο το είχα, το δεύτερο δεν το είχα. Πραγματικά σε ευχαριστώ, Χρήστο. Και η θήκη βασικά είναι όλα τα λεφτά. Πραγματικά είναι όλα τα λεφτά η θήκη. Πάμε στο επόμενο. Πλάκα κάνεις τώρα έτσι. Και είναι κάτι το οποίο το σκεφτόμουν. Θα έλεγα ότι δεν έχω ένα τέτοιο. Είναι ένα flash το οποίο μπαίνει σε κινητό τηλέφωνο, φορτίζει από κάτω. Αρκετά καλό, χρήσιμο βασικά είναι όσο δεν πάει. Το οποίο θα μου φανεί ιδιαίτερα πρακτικό και αξιοποιήσιμο. Και πες μου ότι πλάκα κάνεις τώρα. Μια memory card 32 γίγκα. Και πάνω που σκεφτόμουν επίσης ότι δεν έχω κάρτα 32 γίγκα για να βάλω στο κινητό μου μέσα για να αλλάξω. Κοίτα να δεις. Τι να πω, εντάξει. Αυτή νομίζω την κάναμε μαζί unboxing παρέα, αν δεν κάνω λάθος. Χίλια ευχαριστώ, Χρήστο. Πραγματικά το ένα είναι πιο χρήσιμο από το άλλο. Θα τα βάλω εδώ στην άκρη τα πράγματα. Δεν έχω λόγια. Και πραγματικά είναι μέσα στο κλίμα, μέσα στο μυαλό μου όλα αυτά. Πάμε στο επόμενο, να μην καθυστερώ. Γιατί είναι πολλά τα πράγματα. Γενικά αυτή τη φορά μπορώ να πω ότι δεν ξαναπαραπονιέμαι για κανένα fan mail. Γιατί στα προηγούμενα βίντεο γενικά μου λέγανε πολλά παιδιά θα σου στείλω, θα σε κάνω, θα σε ράνω. Αλλά τελικά δεν έστελνε κανένας. Με αποτέλεσμα εγώ απλά να χαίρομαι μόνο. Ω, for Kostas CTN, check tech now. Έχει ένα μικρό δωράκι. Ελπίζω, λες, open me λέει, θα το ανοίξω σε λίγο. Γεια σου Κώστα, καταρχάς θα ήθελα να πω ότι ναι, άργησε πολύ το πακετάκι και ότι έχω αφιερώσει αρκετό χρόνο από τον ελεύθερό μου χρόνο. Και όλα αυτά που έκανα ήταν full δικιά μου θέληση και επαναλαμβάνω ότι αυτά που έχει μέσα το πακέτο ήταν χρονοβόρα. Μερικά μου πήραν έως και μέρες για να ολοκληρωθούν, ελπίζω να σ' αρέσουν. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία με το κανάλι Χρήστος Δεμπερτζής. Ας ανοίξω λίγο πρώτα αυτά. Ναι, έλεγε Open Me, οπότε αυτό πρέπει να το ανοίξω. Και έχει μία πένα για κιθάρα, αρκετά χρήσιμη. Πάμε να δούμε τι έχει μέσα. Ο Χρήστος μου είχε πει ότι είχε βάλει, έχει κάνει ζωγραφιές και το ταλέντο του είναι πάρα πολύ, οπότε ναι, σήμερα θα δούμε τρομερά πράγματα. Πρώτο πράγμα, ελπίζω να φαίνεται, χτυπάει το φως, Παναθεμάτω. Γυρίσω έτσι. Check tech now. Fun unbox. Finally. Mini λέει επάνω. Ο Κώστας Άλεκας. Τι να έχει άραγε. Άραγε. Για πάμε. Εν μεταξύ τώρα θα μου λέει ο Σάκης. Από το. Πες το. Από το Facebook ένα παιδί που μιλάμε ότι μας έκανες πάλι τα αυτιά με τα. Με τις φωνές. Βασικά να την ανοίξω έχει κάτι πακετάκια μέσα και ζωγραφιές. Νομίζω φαίνεται στο βάθος και μια φάτσα. Δικιά μου είναι. Ας ανοίξω πρώτα αυτά εδώ. Πραγματικά το παιδί έχει βάλει τρομερή δουλειά. Ω, αυτό είναι ωραίο. Ένα head το οποίο μοιάζει με το tem φάση. Ωραίο είναι, αποπηλώ. I like it. Λίγο spooky, αλλά είναι ωραίο. Next. Όλα αυτά είναι χειροποίητα που σημαίνουν ότι έχει βάλει ακόμα περισσότερο κόπο και προσπάθεια μέσα που το κάνει ακόμα πιο ιδιαίτερο. Εν τω μεταξύ είχε ένα άγχος ότι δεν θα μου αρέσουν, αλλά τελικά νομίζω. Ωρε φίλε! Δείτε τι μου έκανε. Εντάξει. Dota 2. Πραγματικά εντυπωσιακό. Ευχαριστώ. Και από πίσω λέει Dota 2. Εντάξει, αυτό είναι όλα τα λεφτά. Πραγματικά είναι όλα τα λεφτά. I like it. Θα πάει εδώ πάνω δίπλα-δίπλα να το βλέπω συνέχεια. Πάμε στο επόμενο.
Και πάμε και στο επόμενο, το οποίο... Αχα! Λοιπόν, είναι πάλι Dota 2, Κώστας Σάλιακας. Ω, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Check Tech Now. Τρομερό. Τι λες τώρα. Γενικά, ξέρει την αγάπη για την Dota 2 που έχω. Οπότε, πάμε να δούμε και τις ζωγραφίες που έχει μέσα. Μέχρι τώρα είμαι περίπου εντυπωσιασμένος. Πάμε στο επόμενο. Έλα ρε, εντάξει. Το παιδί είναι ταλέντο. Unboxing, previews, stay tuned. Τρομερό είναι. Ωραία, φίλε. Γαμώ, το αυτό είναι ωραίο. Φυσικά είμαι πολύ ωραίος. Αυτού μου ματιάξω. Εν τω μεταξύ, βλέπετε την κάμερα την πάνω σκοτεινή. Απλά με τα φώτα έχω ένα μεγάλο θέμα. Ενώ έχω φτιάξει. Γενικά χρειάζομαι κι άλλο φωτισμό. Πρέπει να κάτσω να επενδύσω κι άλλο στα φώτα. Α, δούμε τι θα κάνουμε. Περνάω στο επόμενο. Το επόμενο το είχα δει γιατί το έφτιαξε πριν από καιρό και μου το είχε δείξει. Assassin, Κώστας The Assassin. Αυτό είναι γαμάτο. Πραγματικά. Του είχα πει για τον Diablo το ποντίκι επίσης. RIP Diablo 3, το αγαπημένο μου ποντίκι. Το οποίο είναι αυτό εδώ. Diablo 3. Και το οποίο το κατέστρεψα και αυτό είναι ανταλλακτικό. Τι λες τώρα. Udyr, Udyr. Δεν ξέρω αν είναι ήρωας από κάπου αυτό το πράγμα. Από Dota λες να είναι και θα κάνω λάθος. Δεν νομίζω, όχι. Και μάλλον είναι η φάση από κάτω. Μοιάζω. Άμα βγάλεις τα γένια και τα φτιάξεις λίγο. Πολύ όμορφο, φίλε. Έχεις μεγάλο ταλέντο. Και εδώ είναι. Φοβόμαι, αλλά εντάξει. Okay. Τι να πω, δηλαδή πραγματικά. Το ένα είναι καλύτερο από το άλλο. Να κάτσω να τα φτιάξω όλα αυτά. Τα σκανάρω πραγματικά. Το σύμβολο της Dota. Εντάξει ρε φίλε, respect. Respect, μην είχε ρωτήσει ποιος ήρωας μου αρέσει επίσης. Του είχα πει Venomacer, του μου λέει πες άλλον, όχι το Venomacer, πες άλλον, άντε καλά Σβέν. Και του λέω Σβέν και νάντος ο Σβέν, πανέμορφο είναι. Και νάντος και ο Venomacer, αφού το είχα σπαμάρει τη ζωή. Ο Venomacer είναι τρομερός ήρωας και τον αγαπάω. Από τότε που παίζα Heroes of New Earth εγώ ακόμα. Τότε που τον λέγαμε Slither. Και Science or Physics. Ωρε φίλε, εντάξει, τρομερό είναι. Δεν έχω λόγια. Και είχε ένα άγχος το παιδί μου, έλεγε σ' αρέσει, θα σ' αρέσει, θα σ' αρέσει, δεν θα σ' αρέσει ή πραγματικά πες μας. Πες μας, εντάξει, δηλαδή είχε ένα άγχος για όλο αυτό. Και γιατί στην ουσία όλα αυτά τα έφτιαξε αυτός. Και μου λέει εγώ δεν έκατσα να σου αγοράσω τίποτα, δεν έβαλα κάτι ακριβό και αυτά. Επένδυσα σε χρόνο. Και αυτό είναι ό,τι καλύτερο μπορώ να πω. Δηλαδή πραγματικά μόνο και μόνο τόση τέχνη μέσα. Δεν έχω λόγια, τι να πω. Εντάξει, άπειρο respect. Πραγματικά είσαι ένα ταλέντο φίλο μου. Και επειδή είναι μικρός ηλικία αξίζει να το κυνηγείς και να το πας ακόμα παραπέρα. Εντάξει, τι να πω, respect. Άπειρο respect. Το βάλω εδώ όμορφα και προσεκτικά. Αυτά θα κάτσω να σκαναριστούν. Και πάμε και στο επόμενο, το οποίο μου το έστειλε ο Δεμίλογλου Αντώνης. Είχαμε μιλήσει μαζί στο Facebook με τον Αντώνη, είναι διαχειριστής μιας ομάδας. Και μου είχε πει, βλέπω ανοίγει συνέχεια PSP και DS παιχνίδια, ειδικά τα DS και τα Classic Game Boy. Είναι κουτάτα, έχουν κουτί αυτά. Και του λέω, όχι ρε, εσύ, τα περισσότερα, ειδικά τα παλιά, τα Game Boy, τα Classic, δεν έχουν καθόλου κουτί. Μου λέει, θες να σου στείλω κάτι, το οποίο θα σου φανεί χρήσιμο. Σχετικά με τα παιχνίδια. Και λέω, ναι, οκ, okay. Το παιδί πάει και εκτυπώνει τα κουτιά από τα παιχνίδια, τα κλάστα, τα κανονικά, τα παιχνίδια του Game Boy. Δεν έχει καμία διαφορά από το original του κουτί, μόνο που είναι πιο καινούργια και τυπωμένα μετά, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν είναι τα original, αλλά είναι πολύ καλύτερα. Και δείτε, είναι εδώ πέρα. Αυτό είναι το εσωτερικό, το διπλώνεις, είναι φόρμα, το κόβεις, το διπλώνεις και στην ουσία αυτό δεν είναι το κουτί, μου χτύπωσε δύο κουτιά. Το Super Mario Land, το οποίο θα το κόψω, ελπίζω να κάτσω να τα συναρμολογήσω τώρα σήμερα να τα φτιάξω γιατί θέλει δουλίτσα όπως βλέπετε. Να τα κόψω, να τα κάνω και να σας δείξω πως είναι έτοιμα. Τα οποία είναι τρομερά, η δουλειά... Είναι πολύ όμορφη.
τα φτιάχνεις, τα διπλώνεις και βάζεις το παιχνίδι μέσα και μπαίνεις στο ράφι σου. Δηλαδή δεν έχει καμία διαφορά από το, θα σας δείξω είναι και το Zelda, Link's Awakening. Τις κασέτες αυτές τις έχω και τις δύο και είναι επανατύπωση του original πακέτου. Σας ξαναλέω, αυτό εδώ μέσα με το ασπρόμαυρο είναι για να μπαίνει η κασέτα μέσα στο κουτί. Και θα κάτσω να το φτιάξω. Λογικά τώρα εδώ πέρα κάπου από πάνω θα πέσει ένα βίντεο με το πώς είναι. Η φωτογραφία ανάλογα θα δω. Το οποίο είναι τρομερά. Κάνει τρομερή δουλειά το παιδί. Πραγματικά ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Εντάξει, δεν έχω λόγια. Είναι αυτά τα δύο. Ξαναδείχνω. Super Mario Land. Και Link's Awakening. Χίλια ευχαριστώ. Αυτά θα φτιαχτούν και θα μπουν στην συλλογή. Τώρα πάμε στο επόμενο, το οποίο έρχεται από τον Γιάννη Κατσανέα. Είχα ένα θέμα με αυτό το πακέτο. Τι είναι αυτό το θέμα? Καλά, πέρα το ότι όταν ήρθε λέω ότι στο καλό είχα παραγγείλει λίγο καμιά κάρτα γραφικών και δεν το θυμόμουν. Και το βλέπω το πακέτο και λέω τι στο καλό έγινε τώρα. Είχε έρθει στην Courier 10 μέρες και δεν μου το φέρανε και ετοιμαζόταν να το στείλουν πίσω. Μέχρι που το είδε ένας γνωστός μου δελιβεράς μέσα στην Courier και είχε να μου φέρει ένα άλλο πακέτο καινούριο που έφτασε σήμερα και μου το έφερε μαζί και αυτό. Και μου λέει, ξέρεις, χίλια συγγνώμη, θα το γυρίζαμε πίσω. Και κάτι τώρα έχει παιχτεί. Εν τω μεταξύ, αν θυμάμαι καλά, μου είχε πει ότι το είχαν στείλει πάλι πίσω αυτό το πακέτο και δεν ξέρω τι φάση. Τελικά ευτυχώς, ξαναλέω ευτυχώς ήρθε και πάμε να δούμε τι έχει. Πολύ πραγμάτια βλέπω. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Αυτό είναι ένα κουτί D-Link. Μας λείπει το D-Link, αλλά έχουμε το extender από ό,τι βλέπω. Το καλώδιο extender για USB, το οποίο είναι αρκετά χρήσιμο και μόνο του και χωρίς το D-Link. Είναι αυτό εδώ. Ευχαριστώ. Είναι πολύ χρήσιμο. Θα μπει στο γραφείο. Βοηθάει ώστε να έχεις ένα USB. Πάμε να τα δούμε μια σειρά. Λοιπόν, το πρώτο βλέπω ένα γράμμα. Πάμε να δούμε το γράμμα τι λέει. Φίλε Κώστα, τα έστειλα αν και άργησα. Είναι πράγματα που αγόρασα αλλά δεν χρειάστηκα. Όσο τα CD κάποια είναι δικά μου, άλλα μου τα έδωσαν. Κάτσε να το καταλάβω τι λέει. Το αγάπη πιο κρύα από το θάνατο είναι δικό μου και είναι σπάνιο. Ποιο είναι αυτό? Όπα, κάτσε. Θα δούμε ένα-ένα. One by one. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι ένα χειριστήριο. Τι μάρκα είναι? Havik. Για PC βασικά. Ωραίο είναι. Μου λέει, προφανώς καινούριο είναι. Είναι σε φάση PS2. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πάμε στο επόμενο. Gripping Solidify. Wow, τρομερό. Γενικά αγαπάω την rock metal μουσική και τα CD που έχω αγοράσει τα έχω πάρει από το Flash, το κατάστημα του φίλου του Βασίλη του Τσερπέ, όσοι τον θυμάστε από το Super Retroid, τσεκάρετε το. Και γενικά δεν έχω καιρό να πάρω τώρα που το σκέφτομαι CD. Και είναι αυτό εδώ, τρομερό. Κάτσε να τα ακούσω αυτά. Πάμε στο επόμενο. Puzzle, λέει, άνθρωπος που δεν γεννήθηκε ποτέ. Ελληνικό αυτό. Wow. Δεν το έχω ακουστά αυτό. Start here, the link είναι αυτό. Βέβαια την κεραία the link δεν βλέπω. Έχω την κεραία, έχω το extender, έχω τα manual όλα. Αλλά δεν έχω την κεραία, δεν πειράζει. Λοιπόν, Offspring, Ignition. Πολύ ωραίο CD. Megadeth. Σήμερα καθόμουν και ακούγα όλη μέρα Megadeth. White Zombie. Lax. Sexorcisto. Sexorcisto. Έχει ωραίο CD αυτό. Κάτσε να δω πώς είναι μέσα. Wow, το ξέρω ότι θα είναι ωραίο. Αγάπη πιο κρύα από το θάνατο. Όσο
Ποιος πιανό είναι αυτό, Wipeout Records. Ποιο το τραγουδάνε αυτό. Ναι, όντως παίζει να είναι σπάνιο, αλλά ποιο το τραγουδάνε αυτό. Μ' αρέσει γιατί έχει το τέτοιο, αλλά πιο συγκρότημα. Πρέπει να το τσεκάρω πιο συγκροτημένο. Όπω. Μετά έχουμε Nirvana, Incesticide. Incesticide. Αν τα αγγλικά μου είναι καλά. Μετά έχουμε Σάρισα. Κάτι φάση. 1987, από μιλάμε, αυτά είναι αρχαία. Τι λες τώρα, όσο πιο παλιά τόσο πιο καλά. Πάμε στο επόμενο, είναι αυτό εδώ, πακεταρισμένο το βλέπω. Ω, Μιχάλης Ρακιντζής, Ethnic. Γενικά, όσοι δεν ξέρετε, οι περισσότεροι ξέρετε το Ρακιντζή μόνο από τη Eurovision και το «Σ' αγαπώ SAGAPO» στη δεκαετία του 90, όταν εγώ ήμουν μικρός. Ο Μιχάλης Ρακιντζής ήταν και ακόμα είναι ένας, ήταν βασικά και είναι ένας από τους πιο μεγάλους συνθέτες και τραγουδιστές που πέρασαν από αυτή τη χώρα. Μπορεί σε πολλούς να φαίνεται παράξενο, αλλά ο τύπος, οι συνθέσεις του ήταν αρκετά μπροστά από την εποχή του και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι εν έτη, τώρα μιλάμε 1992-93-94, καθόταν και έφτιαχνε στο PC τρομερά πράγματα με 3D γραφικά. Αν δείτε το εξώφυλλο, είναι η Αγία Σοφία με πίσω έναν υπότι και καλά. Τώρα σας φαίνεται λίγο περίεργο αυτό, αλλά πιστέψτε με, τα γραφικά που έκανε τότε ο άνθρωπος, μιλάμε για 1995-96-97, ήταν έξω από αυτόν τον κόσμο, δηλαδή σκεφτείτε με τα PC εκείνης της εποχής, δημιουργούσε θαύματα, οι πιο παλιοί τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να σας τα επισημαίνω. Οι πιο καινούργοι ίσως να θα ήταν ωραίο να αποκαταστήσω λίγο κάποιο τη φήμη αυτού του άνθρωπου, ο οποίος είναι και ήταν και είναι μπροστά σε τεχνογνωσία, τουλάχιστον όσον αφορά τα υπολογιστικά συστήματα και την σύνθεση μουσικής. Απλά είναι κρίμα γιατί ένα τέτοιο ταλέντο όπως ο Ρακιντζής τον έχουμε θάψει στο μυαλό μας ως την αποτυχία της Eurovision που έγραφε το SAGAPO. Και είναι κρίμα. Είναι κρίμα πραγματικά γιατί η προσφορά του και η συνεισφορά του μουσικά τουλάχιστον είναι αρκετά μεγάλη σε αυτή τη χώρα. Όσο και αν δεν το ξέρουμε, τουλάχιστον στην προηγούμενη δεκαετία, τις προηγούμενες δύο δεκαετίες μάλλον. Και έχουμε και ένα παιχνιδάκι από το θα συνεχίσω. MTV Celebrity Deathmatch. Τι λες τώρα, έχουν βγάλει το ίδιο πράγμα. Αυτό εδώ είναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά. Άργησε λόγω των μεταφορικών, μας τα έκαναν σαλάτα, αλλά πραγματικά πιστεύω ότι άξιζε και με το παραπάνω. Κράτησε λίγο παραπάνω το unboxing αυτό, ελπίζω να το απολαύσετε κι εσείς όσο και εγώ. Check the now, Κώστας εδώ, ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα. Λίγο το setup μου περίεργο σήμερα, αλλά δεν πειράζει, μια στο τόσο αξίζει να κάνω καμιά αλλαγή κι εγώ. Ζητάω προκαταβολικά για την λίγο σκοτεινότητα, αλλά εντάξει, δεν είμαι στούντιο, με τα μηδαμινά μέσα που έχω, αυτά μπορώ να διαθέσω. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, σας ευχαριστώ και πάλι για τις 5.000. Να φύγει αυτό το πράγμα μπροστά. Σας ευχαριστώ και ναι, θα ήθελα να υποσχεθώ κάτι. Όχι, δεν υποσχόμαι τίποτα. Το κανάλι είμαι εγώ και όπως να το θέσω απλά, όπως μου καβλώσει, έτσι ακριβώς τα βλέπετε τα πράγματα. Έτσι θα συνεχίσετε να τα βλέπετε. Λοιπόν, check the now, Κώστας εδώ. Ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Bye.